Αλεξάνδρα. Λοιπόν, Γιώργο, όπως είπες και εσύ, έχουμε εξιχνίαση της δολοφονίας της 62χρονης εδώ στην Καλαμαριά. Συνελήφθη ο δράστης, πρόκειται για έναν άνδρα. Και έχουμε, σύμφωνα με πολύ σημαντικές πληροφορίες που ήδη έχουμε, ότι πρόκειται για έναν τεχνικό, ο οποίος είχε επισκεφθεί το σπίτι της, υπήρχε ραντεβού μαζί του, προκειμένου να επισκευάσει, να προχωρήσει σε κάποιες επισκευές εντός του σπιτιού. Και από ό,τι φαίνεται, αυτός είναι ο δράστης. Περισσότερες πληροφορίες όμως θα έχουμε στις 12 η ώρα, οπότε και αναμένεται να ξεκινήσει επίσημη ανακοίνωση και παρουσίαση από την ασφάλεια Θεσσαλονίκης. Θα πρέπει να πούμε ότι στην περίπτωση αυτή έδρασε πολύ γρήγορα, κινήθηκε η ασφάλεια της Θεσσαλονίκης, εντόπισε τον δράστη και τον συνέλαβε. Αυτό είναι το σημαντικότερο, Γιώργο. Και επαναλαμβάνω, ήταν ο τεχνικός, σύμφωνα πολύ. Έχει ομολογήσει. Λογικά, ναι, λογικά, Γιώργο, διότι από όσο μας είπαν, έχουμε συλλάβει τον δράστη. Άρα, ναι, σύλλογη. Άρα, ο άνθρωπος αυτός ήταν ο τεχνικός που ήταν μέσα στο σπίτι της, έτσι, που ήταν μέσα στο σπίτι της, προκειμένου να προχωρήσει σε κάποιες επισκευές. Και, Αλεξάνδρα, εκεί οφείλεται και το γεγονός ότι δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης. Προφανώς αυτός με την ιδιότητα του τεχνικού. Ακριβώς. Είχε ραντεβού με τη δυστυχισμένη αυτή γυναίκα. Ούτε από την κεντρική είσοδο του διαμερίσματος, Γιώργο, ούτε και από το σπίτι, από τα εξωτερικά παράθυρα και τις μπαλκονόπορτες, διότι βρισκόμαστε στον δρόμο, είναι στον πρώτο όροφο, με το βοήθεια του Αλέκου Κολοκουσάκη θα σας δείξουμε, είναι στον πρώτο όροφο το διαμέρισμα της 62χρονης. Και το θέμα είναι ότι θα μπορούσε κάποιος να υπάρχει πρόσβαση. Αλλά δεν υπήρχε κανένα έγχνος από την πρώτη στιγμή, είπαμε, κανένα έγχνος διάρρηξης. Και όπως ενημερωθήκαμε πριν από λίγο από την ασφάλεια, είχαμε τη σύλληψη του δράστη και πρόκειται, επαναλαμβάνω, για έναν τεχνικό, ο οποίος ήταν στο σπίτι της το μεσημέρι προς απόγευμα προχθές, με αποτέλεσμα να δει η κόρη της όταν επισκέφθηκε την επόμενη μέρα το πρωί το σπίτι της μητέρας της, όπου διέμενε και η ίδια, να δει τη γυναίκα μέσα σε μία λίμνη αίματος, σοβαρά θανάσιμα, τραυματισμένη στο κεφάλι. Ταχύτατη και εξέλιξη. Σίγουρα θα έχεις περισσότερα στοιχεία λίγο αργότερα και εδώ θα είμαστε για να τα πούμε, Αλεξάνδρα. Να έρθουμε